Το υποσυζήτηση νομοσχέδιο έχει στο σύνολο του ανταργατικό χαρακτήρα. Δεν διορθώνεται, δεν θεραπεύεται και γι' αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Έχει δε την καθολική αποδοκιμασία και απορρίπτεται από το σύνολο των εργαζομένων και θα έχουν όλη ευκαιρία αύριο αυτό να το δουν στην πανελλαδική πανεργατική απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Είναι βέβαιο ότι αυτό το νομοσχέδιο θα αξιοποιηθεί από την εργοδοσία για να απογειώσει ακόμα περισσότερο την εκμετάλλευση. Οι εργαζόμενοι και απλήρωτες υπερορίες θα δουλεύουν και περισσότερες υπερορίες με τη διαθέτηση του χρόνου εργασίας και την απειλή της απόλυσης και τις Κυριακές θα δουλεύουν και το ρεπό τους. Η εργοδοσία δεν έχει ευαισθησία και πάντα βρίσκεται ένα βήμα μπροστά και από το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο. Όμως το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας θα θέλαμε να αναφερθούμε σε ορισμένες αθέατες πλευρές που έχουν να κάνουν με το ζήτημα, το δικαίωμα της απεργίας και κατά τη γνώμη μας θα ανοίξουν πολύ επικίνδυνους δρόμους. Σύμφωνα λοιπόν με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, η συνδικαλιστική οργάνωση που προκηρύττει η απεργία καθίσταται υπεύθυνη μαζί με όλο το διοικητικό της Συμβούλιο για πράξεις τρίτων. Εισάγονται βέβαια μέσα στη νομοθετική ρύθμιση και έννοιες όπως η ψυχολογική βία, η άσκηση ψυχολογικής βίας που εμπεριγκλίνουν πολλά πράγματα. Είναι βέβαιο ότι με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν μηχανισμοί που θα στείλουν διάφορα σκηνικά και προβοκάσεις. Δηλαδή, για να το πω πιο απλά, θα υπάρχουν δίθεν αγανακτισμένοι που θα είναι βαλτοί της εργοδοσίας, θα επικαλούνται ακόμα και μια απλή εξήγηση για άσκηση ψυχολογικής βίας και στη συνέχεια η ίδια ή και η εργοδοσία θα εγείρει οικονομικές απαιτήσεις για αποζημίωση από το ίδιο το συνδικάτο, από τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, θα επιδιώκει να ακυρωθεί η απεργία ή θα γίνονται και πιο χοντρά σκηνικά και προβοκάτσεις με δράση διάφορων μηχανισμών την ημέρα της απεργίας μακριά από τις απεργιακές συγκεντρώσεις που θα φέρουν το σωματείο τη θέση του κατηγορούμενου και την απεργία να ενεργοποιηθεί. Υπάρχει μεγάλη πείρα στο εργατικό κίνημα πάνω σε τέτοια ζητήματα και το έχουμε ξαναζήσει σε παλιότερες εποχές. Το όλο σκηνικό που περνάει μέσα από την νομοθετική ρύθμιση θυμίζει τη λαϊκή θυμοσοφία όπου ληστές μπαίνουν και κλέβουν όλα τα υπάρχοντα ενός φτωχού ανθρώπου και την επόμενη μέρα οι προύχοντες εκεί του χωριού κατηγορούν το θύμα ότι δεν πήρε μέτρα προστασίας, δεν κλείδωσε καλά την πόρτα του, δεν κλείδωσε τα παράθυρά του, δεν έβαλε ακόμα και ένα μέλος της οικογένειάς του να μείνει ξύπνιο για να αποφύγει την κλοπή. Οπότε αγανακτισμένος ο φτωχός αυτός άνθρωπος λέει για τον φταίω εγώ, για τ' άλλο φταίω εγώ, αυτοί που με κλέψανε δεν φταίνε σε τίποτα. Το νομοσχέδιο λοιπόν σε σχέση με την απεργία κάνει αυτό ακριβώς. Έρχεται να προσθέσει σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που βγάζουν τις απεργίες κατά 99% παράνομες, να προσθέσει και άλλες ρυθμίσεις που θα ενεργοποιήσουν μηχανισμούς που θυμίζουν άλλες εποχές. Έχει η κυβέρνηση μεγάλη ευθύνη για αυτές τις επιλογές που προωθεί και δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και δεν ξεχνάμε ότι μεγάλες ευθύνες έχει και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την ψήφιση του απεργοκτόνου νόμου που ήταν η αφιτερία και ξεδιπλώνεται μέχρι σήμερα μια επίθεση απέναντι στο δικαίωμα της απεργίας. Θυμίζουμε ότι ήταν η πρώτη κυβέρνηση μετά από τη δεκαετία του 80, του 82 που ψήφισε νόμο που περιόρισε το δικαίωμα της απεργίας. Και τότε στη δικαιολογημένη αγανάκτηση και οργή των εργαζομένων, των συνδικάτων, όλοι θυμάστε τις εικόνες, βρεθήκαμε και μέσα στα υπουργεία και στους δρόμους, οι τότε κυβερνώντες σκίζαν τα ρούχα τους και ορκιζόταν ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε, αλλά η ψήφιση του απεργοκτόνου νόμου θα ενισχύσει και τη δημοκρατία στους χώρους δουλειάς, θα ενισχύσει και την ίδια την απεργία. Τελικά αυτό που νομίζαμε ήταν και σήμερα συδικλώνεται σε μεγαλύτερο εύρος αυτή η επίθεση που ξεκίνησε από τότε. Ο τελικός στόχος του νομοσχεδίου είναι να εξασφαλιστούν για τους μεγαλοεπιχειρηματίες πιο φθηνοί και ευέλικτοι εργαζόμενοι και ταυτόχρονα να μπουν τα σωματεία, η συνδικαλιστική δράση στο γύψο, έτσι ώστε ανεπόδιστα να μπορεί να οξύνεται ο μηχανισμός εκμετάλλευσης μέσα στους χώρους δουλειάς. Κλείνοντας, αν νομίζει και η σημερινή κυβέρνηση ότι θα μπλοκάρει τους αγώνες, θα θυμίσουμε ότι το προσπάθησαν και άλλοι πριν από αυτή και δεν το κατάφεραν. Και δεν θα πούμε ότι
η σημερινή κυβέρνηση είναι βαθιά νυκτωμένη που επιχειρεί κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε πλήρη συνείδηση ότι η κυβέρνηση ξέρει, έχει βαθιά συνείδηση για αυτά που πράττει και για τα συμφέροντα που υπερασπίζεται. Όμως θα πούμε το εξής, ότι όσο και αν επιμένουν, όσα νομοσχέδια αντεργατικά και αν φέρουν, κακό του κεφαλιού σας. Οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα μπορούν και εσάς και τους προηγούμενους, όπως τους προηγούμενους και τη μεγαλοεργοδοσία που τις υλοποιείται διαχρονικές απαιτήσεις, και να σας αντιμετωπίσουν και να νικήσουν.